Follow-up, μάθημα 15. Παρουσιολόγιο, πληρωμές εβδομάδας, ένσημα ΙΚΑ. Στη φόρμα παρουσιολόγιο παρακολουθείτε τις παρουσίες των εργατών και τα ένσημά τους. Υπολογίζετε τις εβδομαδιαίες πληρωμές τους, βλέπετε τα συνολικά ημερομίσθια σε σχέση με τα ελάχιστα και παράγετε πολλές καταστάσεις και εκτυπώσεις, μεταξύ των οποίων και την αναλυτική περιοδική δήλωση, η οποία παράγεται και ηλεκτρονικά. Ξεκινήστε προσθέτοντας στο δέντρο μερικούς μήνες. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε προσθήκη μήνα. Στο δέντρο προστίθεται ο τρέχοντας μήνας. Μπορώ να προσθέσω επόμενους ή προηγούμενους μήνες. Κάθε μήνας χωρίζεται σε εβδομάδες. Ως αρχή της εβδομάδας θεωρείται η Δευτέρα. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε. Είναι πιθανό να σας βολεύει να θεωρήσετε ως αρχή της εβδομάδας το Σάββατο, ούτως ώστε η τελευταία ημέρα της εβδομάδας να έρθει η Παρασκευή, που συνήθως γίνονται οι πληρωμές. Η αλλαγή αυτή γίνεται από τη φόρμα έργα και είναι αναέργο. Δηλαδή, μπορεί το έργο Α να έχει ως πρώτη μέρα της εβδομάδας τη Δευτέρα και το έργο Β το Σάββατο. Θα πρέπει όμως να κάνετε την επιλογή αυτή προτού ξεκινήσετε να καταχωρείτε τις παρουσίες των εργατών, γιατί μετά δεν επιτρέπεται η αλλαγή. Αφού προσθέσαμε τους μήνες, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε εργάτες και παρουσίες εργατών. Οι παρουσίες είναι πάντα ανεβδομάδα. Έρχομαι λοιπόν στην εβδομάδα. Ξεκλειδώνω κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό ή πατώντας Ctrl και L στο πληκτρολόγιο και κάνω κλικ στο κουμπί προσθήκη εργατών. Εδώ τσεκάρω τους εργάτες που θέλω και πατάω αποδεκτό. Οι εργάτες που βλέπω στη λίστα αυτή είναι οι εργάτες που έχω προσθέσει στη βιβλιοθήκη εργατών. Θα δούμε με ποιο τρόπο προσθέτουμε εργάτες στη βιβλιοθήκη εργατών στο μάθημα 29. Μια καλή πρακτική για την οργάνωση της καταχώρησης των παρουσιών είναι να ετοιμάζω μια λίστα με τους εργάτες που πρόκειται να εργαστούν την εβδομάδα που έρχεται και να τις στέλνω στο εργοτάξιο κενή. Δηλαδή, αφού συμπληρώσω τον πίνακα, παίρνω την εκτύπωση 2. Η εκτύπωση έχει και κενές γραμμές, οπότε σε περίπτωση που εργαστούν επιπλέον εργάτες, αυτοί προστίθενται με το χέρι. Η κατάσταση επιστρέφει συμπληρωμένη στο τέλος της εβδομάδας και περνιέται έτσι γρηγορότερα μέσα στο πρόγραμμα. Οι λευκές στήλες υποδηλώνουν την παρουσία του εργάτη. Δώστε ένα για ολόκληρη παρουσία, 0,5 για μισή και τα λοιπά. Στις γκρίζες στήλες δώστε τις υπερορίες, αν υπάρχουν. Αν θέλετε να διαγράψετε μία παρουσία που περάστηκε κατά λάθος, πληκτρολογήστε 0. Αν δεν υπάρχουν υπερορίες ή δεν θέλετε να βλέπετε τις στήλες, μπορείτε να τις κρύψετε. Σε κάθε αλλαγή βλέπετε τα σύνολα παρουσιών και υπερωριών στο κάτω μέρος της φόρμας. Ο πίνακας δείχνει πάντοτε και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, όμως συχνά κάποιες από αυτές τις στήλες είναι απενεργοποιημένες και δεν μπορείτε να δώσετε εκεί παρουσίες. Αυτό συμβαίνει γιατί η εβδομάδα σπάει σε 2 μήνες. Επομένως, συνεχίστε την καταχώρηση στον επόμενο μήνα. Με την καταχώρηση των παρουσιών έχουν υπολογιστεί αυτόματα οι πληρωμές των εργατών. Κάτω από κάθε εβδομάδα υπάρχει ο κόμος πληρωμή, ο οποίος δείχνει τις πληροφορίες αυτές. Το ημερομίσθιο και ορομίσθιο πληρωμής του εργάτη
έχουν δοθεί στη βιβλιοθήκη εργατών. Έτσι το πρόγραμμα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να υπολογίσει τις πληρωμές αναεργάτη και συνολικά. Αφού αποθηκεύσω, είμαι έτοιμη να πάρω πολλές εκτυπώσεις. Η Άπη Δέλτα είναι η τρίτη εκτύπωση. Θυμηθείτε ότι για να εμφανιστούν οι εργάτες στην Άπη Δέλτα και στις άλλες καταστάσεις που αφορούν το ΙΚΑ, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία ημέρα απασχόλησης και να είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι της στήλης ΙΚΑ. Θα παρατηρήσετε τη χρωματική κωδικοποίηση των στοιχείων στα κελιά του πίνακα. Τα στοιχεία που σημαίνονται με μπλε χρώμα υποδεικνύουν ότι είναι κλειδωμένα και δεν μπορούν να αλλάχθουν, όπως το ονοματεπώνυμο του εργάτη, ή ότι υπολογίζονται αυτόματα, όπως οι εισφορές. Οι εργάτες έχουν εισαχθεί από τις εβδομάδες. Τα ονόματά τους μπορούν να αλλάχθουν μόνο από τη βιβλιοθήκη εργατών. Έτσι, αν δείτε ότι υπάρχει λάθος στο όνομα κάποιου εργάτη, θα πρέπει να το διορθώσετε από εκεί. Τα στοιχεία που σημαίνονται με κόκκινο υποδεικνύουν είτε ότι μπορείτε να τα διορθώσετε, είτε ότι το πρόγραμμα περιμένει από εσάς να τα εισάγετε. Οι αποδοχές των εργατών υπολογίζονται ως γινόμενο των ημερών απασχόλησης επί του ημερομισθίου. Πλην όμως μπορείτε να τις τροποποιήσετε, γι' αυτό και σημαίνονται με ροζ. Η τροποποίηση των αποδοχών των εργατών με το χέρι είναι απαραίτητη μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης. Κάποια από τα στοιχεία του πίνακα μπορούν να αλλάχθουν μόνο από το κάτω μέρος της φόρμας. Για παράδειγμα, αν ένας εργάτης εργαστεί ως βοηθός, μπορείτε να αλλάξετε την ειδικότητά του μόνο από το κουτί εδώ. Πρώτα κάντε κλικ στον εργάτη στον πίνακα και μετά αλλάξτε την ειδικότητά του. Αν θέλετε να κάνετε την ίδια αλλαγή σε πολλούς εργάτες ταυτόχρονα, μπορείτε να τους επιλέξετε στο λογιστικό φύλλο και να δώσετε την αλλαγή από κάτω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δώσετε σε όλους κατασκευαστική φάση 2, τότε κάντε κλικ στον πρώτο εργάτη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στον τελευταίο εργάτη. Έτσι θα επιλεγούν όλοι οι εργάτες του πίνακα. Κατόπιν, επιλέξτε από το κουτάκι την κατασκευαστική φάση 2. Για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τσεκάρτε το κουτάκι στην τελευταία στήλη «Εργατική δαπάνη». Ο υπολογισμός της παρακράτησης φόρου γίνεται με τη σχετική φόρμα που θα δούμε στο μάθημα 23. Η κατάσταση του ΕΚΟ μπορεί κάποιες φορές να συμπληρωθεί ως ένα ποσοστό, συνήθως μέχρι και 30%, και με εργατικά εκτός από τιμολόγια. Για να χρεώσετε έναν εργάτη σε μια κατηγορία ΕΚΟ, κάντε κλικ στον εργάτη και επιλέξτε από το κουτί την κατηγορία ΕΚΟ. Ο παραπάνω τρόπος παρακολούθησης εργατών αφορά εργάτες που ανήκουν σε δικά σας συνεργεία, για τους οποίους θέλετε να υπολογίζετε πληρωμές εβδομάδας, να υποβάλλετε Άπη Δέλτα και να τηρείτε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Για τους εργάτες των υπεργολάβων σας, τους οποίους πληρώνετε κατά αποκοπήν, δεν είναι ανάγκη να υπολογίσετε τις πληρωμές. Αν υποβάλλετε εσείς για λογαριασμό των υπεργολάβων σας την Άπη Δέλτα, τότε ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Βάλτε τους εργάτες την πρώτη εβδομάδα του μήνα για τον οποίο θέλετε να φτιάξετε την Άπη Δέλτα, αλλά μην δώσετε παρουσίες.
ελάτε στο μήνα και δώστε τους μόνο τα ένσημα. Κατόπιν, προχωρήστε στην εκτύπωση της API Delta ή στην ηλεκτρονική παραγωγή της. Υπάρχουν παρόλα αυτά και περιπτώσεις στις οποίες πιθανώς θα θέλετε να παρακολουθήσετε τις παρουσίες των εργατών ενός υπεργολάβου σας και να υπολογίσετε τις πληρωμές τους ακόμη και αν αυτός πληρώνεται κατά αποκοπή. Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν θέλετε να ελέγξετε το περιθώριο κέρδους του υπεργολάβου. Δεδομένης της ευκολίας με την οποία υπολογίζετε την πληρωμές των εργατών με το πρόγραμμα, κάτι τέτοιο είναι εύκολο να γίνει τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν θέλετε να προσθέσετε στο μήνα εργάτες που έχουν εργαστεί στο ίδιο συνεργείο αλλά σε διαφορετική κατασκευαστική φάση, τότε κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη εργατών» στην κατάσταση του μήνα. Επιλέξτε τους εργάτες που θέλετε και πατήστε «Αποδεκτό». Οι εργάτες προστίθενται στη λίστα και φαίνονται με ροζ χρώμα για να ξεχωρίζουν από αυτούς που έχουν προστεθεί από τις εβδομάδες. Κατόπιν, αλλάξτε σε αυτούς την κατασκευαστική φάση. Αν θέλετε να υποβάλλετε συμπληρωματική API Delta, τότε προσθέστε τους επιπλέον εργάτες, πάλι με τον ίδιο τρόπο, κατευθείαν στο μήνα, δώστε τα ένσημα των εργατών ξετσεκάρετε το κουτάκι ΙΚΑ των παλαιών εργατών και εκτυπώστε ή παράγετε την API Delta. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση των συνολικών ενσήμων σε σχέση με τα ελάχιστα ημερομίσθια, το πλήθος και το ποσοστό των τεχνικών και εργατικών ημερομισθίων και τα συνολικά ποσά αποδοχών και εισφορών ανακατασκευαστική φάση.